κρατάει κατάκορφα της λευτεριάς τη λόγη κι όντας οι λίγοι αφέντες του που τον διαφετεύουν τον παρατάν μισοστρατής και σκόνονται και φεύγουν. Ποιος είναι εκείνος ο λαός που στάθηκε λιοντάρι, όντας του πέσανε μαζί δύο κολοσσοί κουσάρι και από τα ξένα οι αφέντες του αντί να τον βοηθήσουν τα φτιάκανε με τον οχθρό για να ξαναγυρίσουν. Ποιος είναι εκείνος ο λαός που πάντα προδομένος πολέμαγε αβόηθητος, ξυπόγητος, δεμένος και θάμπορε τον ουρανό, τη γη και τα πελάει και ο πιο μεγάλος φάνταζε μικρός σ' αυτόν πλάι. Ποιος είναι εκείνος ο λαός που με καρδιά τσελίκη πολέμαγε για λευτεριά και πέθανε για νίκημα του χωσαν παπέσικα τη μαχαιριά στην πλάτη του ξένου η αρπάχτρα κάτοικα του ντόπιου ειδόλια πάτη. Όλοι οι λαοί κι όλοι μικροί μεγάλοι κάθε τόπο που αγωνιστήκανε να σώσουν την τιμή του ανθρώπου μα πιότερα ο ελληνικός, ο πρώτος μέσα στους πρώτους, πρώτος μέσα στους νικητές και μέσα στους αλυτρώτους. Ως τες βάρνες, όχι του λαού. Αρκετά οι αστυνόμοι τους δεν έχουν. Μπρος, στον δρόμο έξω, αγωνίσου, να περιμένεις πια δεν γίνεται. Είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Βρε,
το τραγούδι της απεργίας. Νέες μυρωδιές σαπίδας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει. Η πέτρα που πέρασε κατρακυλώντας ήταν η νεότερη εφεύρεση. Και τα ουρλιαχτά από τους γορίλες που βαράγανε τα στήθια τους συνθέτανε την πιο μοντέρνα μουσική. Παντού μπορούσες να δεις τάφους ανοιχτούς που χάσκανε άκρη καθώς το νέο πλησίαζε την πρωτεύουσα. Πρόγειρα στέκανε όσοι εμπνέονταν από τον τρόμο, κραυγάζοντας. Φτάνει το νέο, το ολοκαίνουργο, χειροκροτήστε το νέο, γίνετε κι εσείς νέοι, σαν και εμάς. Και αυτοί που ακούγανε, τίποτα άλλο δεν ακούγανε από τις καρδιές τους. Μα αυτοί που βλέπανε, βλέπανε αυτά που δεν φωνάζονταν. Έτσι το παλιό έκανε την εμφάνισή του σε νέο, μασκαρεμένο. Και έφερε αλυσοδεμένο μαζί του το νέο να το παρουσιάσει σαν παλιό. Το νέο βάδιζε αλυσοδεμένο και ντυμένο με κουρέλια. Αποκαλύπτονταν τα θεσπέσια μέλη του. Και η υποπή συνέχιζε να προχωράει μέσα στη νύχτα. Μα αυτό που πήρανε για χάραμα ήταν το φως από τις φωνές των ουρανών και η κραυγή. Φτάνει το νέο, το ολοκαίνουργιο. Χαιρετίστε το νέο, γίνετε κι εσείς νέοι, σαν και εμάς. Πιο εύκολα θα ακουγότανε αν όλα δεν είχαν πνιγεί μες στις ομοφροντίες των όπλων. Μπρέχτ, η παρέλαση του παλιού και νοοτροπίας. Εκτός από τις κρίσεις στη βιομηχανία και τους πολέμους στην πολιτική. Φυσικά είναι δυνατές προσωρινές συμφωνίες ανάμεσα σε καπιταλιστές και ανάμεσα σε κράτη. Με αυτή την έννοια μπορεί να δημιουργηθούν και οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, σαν συμφωνία των Ευρωπαίων καπιταλιστών. Με ποιο σκοπό? Μόνο με το σκοπό να πνίξουν από κοινού το σοσιαλισμό στην Ευρώπη. Βλαντιμίρ Λένιν για το Σύνθημα των Ενωμένων Πολιτείων της Ευρώπης, Αύγουστος του 1915. Θα μοιραστεί τη μύτα. Ούτε μια φορά δεν αποφεύγει τον αγώνα. Αυτός που θέλει τον αγώνα να αποφύγει, γιατί θα αγωνιστεί για την υπόθεση του εχθρού
όποιος για τη δικιά του υπόθεση δεν έχει αγωνιστεί. Βρε, πείμα για την απεργία. Για την καταπίεση μιας άνδρας. Όταν το προλεταριάτο στην πόλη ενάντια στην αστική τάξη συγκροτείται αναγκαστικά σε τάξη, όταν γίνεται με μια επανάσταση κυρίαρχη τάξη και σαν κυρίαρχη τάξη καταργεί βία τις παλιές σχέσεις παραγωγής, τότε μαζί με αυτές τις σχέσεις παραγωγής καταργεί τους όρους ύπαρξης της ταξικής αντίθεσης. Της τάξης γενικότερα και έτσι και την ίδια τη δικιά του κυρίαρχη σαν τάξη. Στη θέση της παλιάς αστικής κοινωνίας με τις τάξεις και τις ταξικές της αντιθέσεις έρχεται μια ένωση όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι η προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων. Ας τρέμουν λοιπόν οι κυρίαρχες τάξεις μπροστά σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν σε αυτήν τίποτε άλλο εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο. Μάρξ, Έγκελς, Κομμουνιστικό Μανιφέστο.